Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες για μία ακόμη χρονιά η μεγάλη γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης του Συλλόγου Αγάπη. Η φετινή διοργάνωση ήταν ακόμα πιο ξεχωριστή στις καρδιές όλων, αφού σηματοδότησε την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου. Η αγάπη τίνει 30 χρόνια. Και οδηγείται στο αύριο, έχοντας κατορθώσει να μπει μέσα στις καρδιές όλων για το έργο της, για την προσφορά της, για την ανιδιοτέλειά της, για την έμπρακτη εμφάνιση απτά μπροστά στα μάτια όλων αυτού που γράφεται στο όνομά της. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η βράβευση του Νίκου Δασκαλαντονάκη για την πολυετή, ανιδιοτελή και ταπεινή προσφορά του στο Σύλλογο Αγάπη. Με έναν μοναδικό τρόπο, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος έπλεξε το εγκόμιο του κύριου Δασκαλαντονάκη με λέξεις που συγκίνησαν τον ίδιο αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους. Δεν είναι μόνο ευεργέτης της αγάπης. Είναι ο άνθρωπος της αγάπης και ταυτόχρονα ο ευεργέτης του τόπου. Και ασφαλώς δεν εξοφλείται το χρέος μας απέναντί του με την απόδοση μιας τιμής. Κύριε Νίκο, έχετε την τιμή και το σεβασμό όλων μας. Έχετε την αγάπη όλων μας. Γιατί είστε αυτό που είστε. Γιατί εμπνέεται την αγάπη. 30 χρόνια στήριξης, το χειροκρότημά μας, νομίζω ότι αξίζει. Τη βραδιά στόλισαν με την παρουσία τους τα μέλη του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και η ριζίτικη ομάδα με μια όμορφη αφιέρωση στο τιμόμενο πρόσωπο Νίκο Δασκαλαντονάκη. Η νύχτα συνεχίστηκε με τον Μιχάλη Τζουγανάκη και το συγκρότημά του που παρέσυραν όλους σε κριτικές μελωδίες και την εκδήλωση παρουσίασε ο μοναδικός Αλέξης Κοστάλας. Ακούς το κάθε χτύπο της, να τραγουδάς τον ήχο της, να γίνεσαι φωτιά μου, έλα μου να γίνεσαι φωτιά.